Σε λίγο. Η μπάλα είναι στα χέρια του κύριου Βελίκοφ. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Ο Χένρι και ο Γκρουμπάλι θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή του προημιτελικού αγώνα κυπέλου ανάμεσα στον Αποέλ και τον Κεραυνό. Πρώτη κατοχή για τον Αποέλ με τον Κάρπ να πηγαίνει στο καλάθι. Άστοχο στο rebound από τον Τιποντό. Η άμυνα του Κεραυνού τον σταμάτησε. Ο Κάρπ ζυγίζει. Σκέφτεται εκεί το σιούτ, δεν θα το κάνει. Θα ψάξει κάποια πάσα. Γίνεται το switch με τον Σιμιτζή. Ο Κάρπ κάτω από το καλάθι. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. 2-0 για τον Αποέλ. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση αυτή. Ναι, αυτό έδειξε ο διαιτητής, ναι. Η επαναφορά του Κεραυνού από την baseline. Ο Μπέρντς στον Γκρουμπάλι. Ελευθερώθηκε και σκοράρει. 2-4. Και είχαμε και τα πρώτα παράπονα για ένα σφύριγμα που οι του Αποέλ θεώρησαν ότι έπρεπε να είναι υπέρ της η κατοχή. Πάντως πήραν την μπάλα χωρίς να δεχτούν καλάθι. Σιμιτζής κάνει προσποίηση, ελευθερώνεται για τρεις. Πετυχαίνει το τρίποντο, πρώτο τρίποντο του αγώνα. Και ο Αποέλ ξανά μπροστά στο σκορ. Πολύ καλή. Σιμιτζής πολύ έξυπνος παίχτης. Βοηθάει και την εθνική μας εδώ και 1,5 χρόνο. Και διαθέτει εξαιρετικό μακρινό σουτ. Γκρουμπάλι καθάρισε την άμυνα του Αποέλ εκεί. Με την προσποίηση του μάλιστα ο Τόμας και ο Γκρουμπάλι σκοράρει, βάζει ξανά μπροστά τον Κεραυνό. Δημιούργησε χώρο, αλλά το σιούτ του δεν ήταν εύστοχο. Κεραυνός που προηγείται με 5, είναι το μεγαλύτερο του προβάδισμα σήμερα. Μπέρντς σκοράρει το jump shoot για το 16-9 και έχουμε τον διαιτητή, τον κύριο Βελίκοφ, να... Κεραυνός που βρίσκει καλάθια εύκολα πηγαίνοντας στο καλάθι. Δεν έχει πετύχει τρίποντο μέχρι στιγμής. Ο Τιποντό βάζει το σιούτ από πίσω από τη γραμμή των 6.75. Βγαίνουν από τα screen δύο παίχτες του Κεραυνού. Ο Μπέρντς παίρνει την μπάλα. 5 για το σιούτ. Διόντρε Μπέρντς προσπαθεί να πάει στο drive. Σφύριγμα για φάουλ και ενώ πετυχαίνει το καλάθι. Goal φάουλ για τον Διόντρε Μπέρντς. 16-20 μπροστά ο Κεραυνός. Πρώτο σκόρ του αγώνα είναι ο Μπέρντς με 9. Για τον Αποέλα από 5 έχουν βάλει Σιμιτζής και Τιποντό. Owens. Τον Τιποντό, κοντά του είναι ο Πασαλής. Έρχεται για βοήθεια ο Μίσουλα. Ο Τιποντό ψάχνει στη weak side ο Γιαναρά. Ελεύθερο σουτ για τρεις, σκοράρει. Πολύ καλό σουτ και πολύ καλή πάσα του Τιποντό. Τη στιγμή που διαλέγει... Θα δούμε πώς θα μυθεί ο Αβοέλ, κυρίως στη ραγκέτα. Ο Μίσουλα ξεκλεινώνει το τρίποντο για τον Κεραυνό. Μετά από 5 άστοχες προσπάθειες, πρώτο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Ο Μίσουλα είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτό που ξέρει το τρίποντο το κάνει πολύ καλά. Είναι παίκτης ρυθμού, μπορεί να σου σκοτώσει σε ένα μισή λεπτό, να σου βάλει 2 και 3 τρίποντα. Ο Κάλπ έβαλε το τρίποντο με τη σειρά του και πανηγύρισε έντονα το καλάθι του αυτό. Κάλπ βγάζει έξω στον Κιλαρά, ο Κάλπ στον Τιποντό. Έδωσε πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάλπ για 3 σκοράρι. Η ασίστ του αγώνα μέχρι στιγμής με τον Κάλπ. Να παίρνει λούγους, Τιποντό, κάνει προσποίηση ο Owens. Σιμιτζίζει τα μπάλα, Owens, αυτός θα πάρει το σιούτ, υποπίεση, άστοχος. Δεν ήταν και η ιδανικότερη επιλογή, αλλά τελείωσε. Πλέον ο Αποέλ πάει στα αποδυτήρια 39-36 με προβάδισμα 3 πόντων. Coach Δημήτρη Κουγούρη, ένα γρήγορο σχόλιο πριν πάμε σε διάλειμμα.